2015 με τον Κώστα Μαρτάκη που μόλις κατέβηκε το stage. Γεια σου Κώστα μου, τι κάνεις, πώς είσαι? Είμαι πάρα πολύ καλά, είμαι πολύ χαρούμενος, πέρασα πάρα πολύ ωραία. Γέμισα ενέργεια γιατί τώρα τελείωσα από το Ποσειδόνιο, τελειώνω το δίσκο μου και θα κάνω διακοπές όλο τον Αύγουστο. Πού θα πας? Παντού. Όπως σε με καλέσουν λέει. Παντού θα πάω. Και γέμισα για όλο τον Αύγουστο ενέργεια με τον κόσμο εδώ στη Χαλκίδα. Λοιπόν, στον Ταλούζ, στο Σοκ FM, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς πήραμε ενέργεια, να λέγονται αυτά. Είδαμε έναν διαφορετικό Κώστα Μαρτάκη φέτος στο stage. Ναι, είπα και άλλα πράγματα. Δεν το περιμέναμε. Νομίζω το κατάλαβε από τον κόσμο ότι του άρεσε πάρα πολύ αυτή έτσι λίγο διαφορετικότητα. Ο καινούριος δίσκος τον υπογράφει ο Κυριάκος Παπαδόπουλος και έχει ας πούμε το πρώτο τραγούδι που βγήκε το Ούτε Ήξερες, είναι το πρώτο μου τσιφτετέλι ουσιαστικά. Και σιγά σιγά δεν κάνω στροφή, απλά ανοίγω τους ορίζοντες μου. Προσθέτουμε πράγματα. Πάω προς το ελαφρολαϊκό λίγο σιγά σιγά. Και εδώ έρχεται και κολλάει ερώτηση των Σόκερς. Ξέρεις αυτή την πολύ ωραία ομάδα τα που έχει τα κορίτσια γίνει, έξω, τα είδες βεβαίως, τα κορίτσια. Ναι, ναι, ναι. Πώς χαρακτηρίζεσαι pop ή λαϊκός? Σου αρέσει και να τα πας, δύο. Ας πούμε. Δεν μου αρέσουν τα μπέλες, ναι. Αλλά η μουσική είναι μία για μένα. Προσπαθώ να λέω ωραία τραγούδια. Να λέω τραγούδια που να τα αγαπάει ο κόσμος, που να τους αρέσουν, να τους κάνουν να ξεχνιούνται, να ξεπερνάνε τα προβλήματα και πράγματα που γεμίζουν και εμένα, έτσι σίγουρα. Ωραία. Λοιπόν, δεν ξέρω αν είμαι pop ή λαϊκός. Είμαι... Απλά έχεις χαρακτηριστεί από την αρχή pop. Ναι, στην αρχή ήταν πιο pop, ναι, ναι. Όχι, μας αρέσουν πάντως. Μας αρέσει έτσι που... Σιγά σιγά, δεν θα σταματήσω να λέω pop. Απλά ανοίγω τους ορίζοντές μου. Και καλά κάνεις. Να ξέρουμε ότι ο Κώστας Μαρτάκης μπορεί να πει και άλλα πράγματα εξω από pop. Έτσι. Να συνεχίσουμε με τις ερωτήσεις των Σόκερς. Ποιο είναι το πιο ακραίο πράγμα που έχει κάνει φαν για σένα? Πιο ακραίο κάτι που θυμάσαι πράγμα. Τώρα πρόσφατα. Από το να σου φέρουν π.χ. εσόρουχα στο καμαρίνι. Πολλά. Είναι το ακραίο τώρα. Όχι. Απλά το θυμάμαι σε μια άλλη συνέντευξη που είχαμε κάνει αυτό. Ναι, αυτό είναι το πιο ακραίο έτσι που μου έχει συμβεί. Θυμάμαι σε μια συναυλία. Δεν θυμάμαι ακριβώς πού ήταν η συναυλία. Ήταν εδώ στην Αθήνα. Όχι εδώ. Στην Αθήνα. Δίπλα είμαστε, εντάξει. Ναι. Που τραγούδαγα και θυμάμαι ότι μου πετάγανε εσόρουχα σουτιέν. Μου πετάγανε. Έφαγανε μια μπανέλα, λέει, στο μάτι. Μου πετάγανε και άλλα πράγματα που χρησιμοποιείται, που χρησιμοποιούνται για αυτές τις καταστάσεις, καταλαβαίνετε. Ναι, υπάρχει. Okay. Να μην πούμε λεπτομέρειες. Όχι, προχωράμε. Μ' αρέσει. Πώς θέλεις να δεις τον εαυτό σου σε 10 χρόνια από τώρα? Είτε επαγγελματικά, είτε θέλω προσωπικά. Να είμαι έτσι όπως είμαι, έτσι όπως με βλέπω απέναντι στον καθρέφτη. Κούκλο, να μείνω έτσι. Ναι, κούκλο, τώρα το λες εσύ. Εγώ θέλω να είμαι έτσι όπως είμαι, τρελός, γεμάτη ενέργεια. Να είμαι γεμάτος ενέργεια, να είμαι με ωραία τραγούδια, με τον κόσμο να με αγαπάει και να μου δίνει την ενέργειά του. Και σε 10 χρόνια, θα είμαι 41 και κάνα παιδάκι. Ναι, το σκέφτεσαι για την οικογένεια. Θέλω, ναι. Προέρχομαι από μεγάλη οικογένεια, αγαπώ την οικογένειά μου και θέλω να δημιουργήσω κι εγώ μια ωραία και μεγάλη οικογένεια. Δηλώνεις ελεύθερος, δηλώνεις... Εσείς όλα καλά. Όλα υπέροχα. Μπράβο, άρα δηλώνουμε ελεύθεροι. Με έκλεισε με ένα τραγούδι το μόνος μου. Ποιο έκλεισες? Το μόνος μου έκλεισα. Ναι. Εγώ από τότε να το πάρω έτσι εγώ. Εντάξει, ναι. Ο καθένας το παίρνει όπως θέλει. Ο καθένας το παίρνει όπως θέλει. Ναι, ακριβώς. Λοιπόν, όμως εγώ αυτό είπες τελευταίο. Λέω αυτό θα εννοεί το παιδί. Λοιπόν, πες μας και ευχές για το καλοκαίρι του 2015. Εύχομαι σε όλο τον κόσμο, σε όλους μας, να περάσουμε καλά, να ξεχαστούμε. Να πάμε έστω σε μια κοντινή απόσταση. Δεν χρειάζεται να πάμε μακριά. Σε ένα νησί κάπου μακριά, ναι. Όσοι μπορούν καλώς να κάνουν, να περάσουν όμορφα, να χαμογελάμε. Εμένα αυτό είναι το μότο μου όλα αυτά τα χρόνια που υπάρχω στο χώρο του τραγουδιού. Να υπάρχει χαμόγελο, να υπάρχει καλή ενέργεια, γιατί με την καλή ενέργεια και το χαμόγελο προσελκύουμε θετικά τα πράγματα γύρω μας. Γινόμαστε και πιο αισιόδοξοι. Ακριβώς, ζούμε σε δύσκολες εποχές. Και χρειαζόμαστε έτσι να είμαστε θετικοί. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ Κώστα μου. Και εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και τα λέμε του χρόνου, έτσι. Μην ξεχνιόμαστε. Έτσι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Φιλιά πολλά.